στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά τα μεσάνυχτα και το πρωί της Δευτέρας συναντάται με τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια. Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, βρίσκονται ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Έμφαση δίδεται στο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ, στην αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την αναχώρησή του από την Ουάσιγκτον, ο κ. Πομπέο, ο οποίος είναι ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Ξανά στο δρόμο, πηγαίνοντας προς την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχύσουμε τις ισχυρές διμερείς σχέσεις μας και τη σημασία της σταθερής περιφερειακής συνεργασίας. Πρώτη στάση, Θεσσαλονίκη-Ελλάδα». Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, παρουσία και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του Σούζαν, θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα επισκεφθεί την ναυτική βάση της Σούδας για να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.